αξία παιχνίδι. Κράτα καλύτερα την όρεξή σου. Τα λεφτά μας φτάνουν μόνο για ένα παιχνίδι και μισό. Για τρία εισιτήρια χρειαζόμαστε 1500. 500 εσύ, 500 εγώ και 500 εγώ. Και γιατί ένα εισιτήριο παραπάνω για σένα και για μένα? Εγώ θα παίξω δύο φορές. Γιατί το είπα πρώτη, ήρθες δεύτερος. Θα ρίξουμε κλήρο. Πόσα μας λείπουν? Μας λείπουν ακόμα καμιά 300 δραχμές. Κάτι σας έπεσε. Το ήξερα εγώ πως το πνεύμα του Λουνα Πάρκ θα έκανε την εμφάνισή του. Τώρα μπορούμε να παίξουμε και οι δύο. 5 εκατοστάρικα μας κάνουν 500 δραχμές. 4 εισιτήρια επί 500 δραχμές ίσον 2.000. Πόσα λογάκια έχει? Καμιά δεκαριά. 12 ακριβώς. Εγώ διαλέγω το πρώτο άλογο. Εγώ διαλέγω το πρώτο άλογο. Το πρώτο πριν από το θρόνο μου ή μετά από το θρόνο μου? Λοιπόν, ποιο ήταν το πιο γρήγορο άλογο, το έκτο ή το ένατο? Το δικό μου. Τι είναι τα αριθμητικά? Μαγικές λέξεις. Λέξεις. Επίθετα ή ουσιαστικά, λέξεις που φανερώνουν μια μεγάλη ομελέτα. Άσχετο, κουφό. Κουφό, ξεκουφό, πεινάω. Θα έλεγες για λίγη πνευματική τροφή. Θα σου φτιάξω μια ομελέτα με αριθμητικά. Ομελέτα με 6 αυγά. Όλα απόλυτα γερά. Ανάλογα με τα παιδιά, διπλάσια χρειάζομαι αυγά. Έτσι περιληπτικά, μια δωδεκάδα αυγά, καμιά δωδεκαριά. Κάνω πολλαπλασιαστικά τα 6 μου αυγά διπλά και φτιάχνω ομελέτα με φρέσκα 12 αυγά. Το πρώτο και το δεύτερο έως και το 12ο όλα μπαίνουν με σειρά στο τηγάνι τακτικά. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η ομελέτα μου? Πολύ νόστιμη, αλλά θα την προτιμούσα με τα μισά αυγά. Εγώ θα την ήθελα με τα 12,5 αυγά. Κάθε φορά που μιλάς ή γράφεις, χρησιμοποιείς λέξεις, επίθετα ή ουσιαστικά, που φανερώνουν αριθμητικές ποσότητες ή μας δίνουν πληροφορίες για αριθμητικές έννοιες και σχέσεις. Αυτές οι λέξεις που τα φανερώνουν όλα αυτά είναι τα γνωστά μας αριθμητικά! 6 αυγά. 6 αυγά διπλά. Διπλάσια αυγά. 12 αυγά. Μια δωδεκάδα αυγά. Το έκτο αυγό. Το 12ο αυγό. Τα μισά αυγά. 6 αυγά. Μια εξάδα αυγά. Οι λέξεις που δίνουν πληροφορίες για τον αριθμό των πραγμάτων, των προσώπων ή των ζώων, για το πόσες φορές κάτι είναι μεγαλύτερο από κάτι άλλο, οι λέξεις που φανερώνουν από πόσα μέρη αποτελείται κάτι, τη θέση που παίρνει κάτι σε σχέση με κάτι άλλο, οι λέξεις που φανερώνουν όλα αυτά είναι τα γνωστά μας αριθμητικά! Εγώ τώρα τα παίζω στα δάχτυλά μου τα αριθμητικά! Τα δάχτυλα των χεριών ή των ποδιών? Και στα δύο! 5 δάχτυλα στο χέρι! Πρώτο δάχτυλο λεπτό! 5ο δάχτυλο χοντρό! 5 δάχτυλα μονά! 5 δάχτυλα διπλά! Παίρνω πίσω τα μισά, μένουν τα άλλα μισά! 5 δάχτυλα στο χέρι! 10 δάχτυλα στα δύο! Είναι διπλάσια σε αριθμό! 1 δεκάδα δάχτυλα! Παίρνω πίσω τα μισά, μένουν τα άλλα μισά! Έχουμε εισιτήρια για ακόμα ένα παιχνίδι! Πάμε στις βολές! Έλα να χαζέψουμε πρώτα στις υποδρομίες!
μυαλό του. Το νούμερο 3 θα έρθει τρίτο. Δεν βλέπεις ότι το νούμερο 4 έχει κάνει την διπλάσια απόσταση. Ούτε το μισό δρόμο δεν έχουμε κάνει. Τίποτε άλλο πια δεν έχεις καμιά δεκαετία εκατομμύρια. Βάζω στοίχη παραμαλή της τρίας. Πάμε στις κουνελοβολές. Μου αρέσει να ρίχνω μπάλες και να πετυχαίνω τους στόχους μου. Εγώ θα πάρω θέση μπροστά από το δεύτερο καλάθι. Εγώ θα πάρω θέση μπροστά από το τέταρτο. Για να δούμε αν θα πετύχω και τις 8 μπάλες. Πρώτη αποτυχία. Διπλή αποτυχία. Πώς πάει η διάδα των παικτών? Εγώ έχω διπλάσιες επιτυχίες από τον Αλέξανδρο. Εγώ έχω 20+. Με 10 μπάλες μόνο 10+ ψευτιές μπορείς να πεις. Κάθε φορά που μιλάς ή γράφεις, χρησιμοποιείς λέξεις που φανερώνουν αριθμητικές ποσότητες ή εκφράζουν αριθμητικές έννοιες και σχέσεις. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έρχεται στο νου το 10+ του Αλέξανδρου. Εγώ σας σκέφτομαι μισή και τριπλή. Συνεχίστε τα γέλια. Μόνοι σας ή με τους φίλους σας, φτιάξτε μια φρουτοσαλάτα με αριθμητικά. Και όσοι βαριέστε να κόψετε ένα μήλο σε 999 κομματάκια και μισό αχλάδι σε 333 και όλα αυτά σε 3 δεύτερα λεπτά, τότε περιγράψτε ένα ταξίδι στο φεγγάρι ή ό,τι άλλο κατεβάσει το τρελό σας μυαλουδάκι. Πάντα όμως με αριθμητικά.